Καλά είμαι έτσι. Είστε κούκλος, είναι κούκλος. Κοιτάξτε, όταν έρθουμε στην Πανιόν, βγαίνει το Λιτσιδιώτικο. Είναι η πρόεδρος μας, του Δημοτικού Συμβουλίου, η Ανέξη Αριστεία. Τι κάνει, εσείς. Πολύ καλά, εσείς. Όταν έρχομαι στην Κεφαλονιά, μου βγαίνει το Λιτσιδιώτικο. Τσιπατσανάσας και λοιπά. Μια φορά είχα πάει στη Ζάκη. Και ο ένας δημοσιογράφος μου έκανε μια συνέντευξη. Εγώ μετά από έτσι την κουβέντα άρχισε τα τσι, τσιζάκι. Τι δεν κατάλαβε αυτός. Γιατί εγώ ζήσα μου και τσιζάκι από χρόνια πολλά μικρό. Και μου λέει τα πράγματα τα τσι, πού τα βρήκατε εσείς τα τσι, δεν ζήσα. Τσιζάκι μας. Εχθές ο Λιτσούρη πάντως. Άλλο τον άφηνε. Εγώ το πάω. Έπρεπε να σε αφήσει ένα απόγευμα. Ναι, αυτό που σου είπα. Ότι έπρεπε να σε αφήσουμε ένα απόγευμα να τριγυρίζει στην αγορά και να πολυλογάζει και να παρλάζει. Το καλύτερο. Το καλύτερο είναι αυτό. Μακάρι. Μην παίρνει μπροστά. Αχ, συγγνώμη. Λοιπόν. Η αγωνία του Γιάννη Μάκη, για να καταλάβετε, ήταν, είναι πώς πάλι δίνει της Κεφαλονιάς, το έχει έννοια. Θα πετύχει το πείραμα ή θα μας την κάνουν να πούμε. Ήταν στόχος ζωής αυτό, να είμαστε καθαροί, να γίνει δίνει, γιατί θεωρούσα ότι και θεωρώ ότι η Κεφαλονιά και μερικά άλλα νησιά είναι παράλογο. Βέβαια, να είναι ένας δήμος. Διότι η Κεφαλονιά από αρχιωτά των χρόνων, όπως είπαμε, λεγόταν Τετράπολης. Γιατί είχε τέσσερα κέντρα, η Σάμι είναι τα χρόνια του Αμερικά. Όπως Κυφάλι, Κρανέα και Πόρος, πρώην. Λοιπόν, ήταν γιατί είχε το μεγάλο βουνό στη μέση. Και δεν χωρίσαμε το βουνό. Δεν υπήρχαν και συνδέσεις. Και δεν πρέπει να πάω διάφορα ιστορικά τώρα. Τι παίρνει εδώ πέρα τώρα, πα κυφάλι τώρα, κάτω από. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, εγώ είχα μολυστεί με αυτό το ζήτημα και εντάξει, προσπάθησε κι άλλοι προσπαθήσαν βέβαια. Έτσαν υπογραφές, κάναν κινητοποιήσεις και εσείς, αν δεν ξέρω. Ήρθαν επιτροπές επάνω με διακεκριμένους διάφορους πολίτες που είναι από εκεί. Υπήρξε μια πίεση και βρήκαμε αντιστάσεις διάφορες, ακόμα και τους φούρνους. No? Δεν καταλαβαίνω. Είχαν έμονες ιδέες. Αλλά θα αρχίσουν να φωνάζουν ή μου λέγανε μας χάρη ότι θα αρχίσουν άλλοι δήμοι από άλλες πόλεις, άλλες περιοχές. Άμα κάνουν αυτές τις 5-6, δεν θα φωνάζουν οι 90. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι. Θα πάρετε σε βέβαια. Εντάξει. Σε αυτό μάλιστα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Όλοι θα έκανε κάποια τέτοια. Διότι δεν θα μπορούν να σταθούν οι δήμοι, δεν μπορούν να σταθούν. Λέω ότι δυσκολίες θα έχουν. Λοιπόν, άρα πέρα τα που κάναμε. Όχι, εγώ πολύ δύσκολο. Δεν θα γίνει άλλος. Άλλος, ο Τέγγις. Να κουβεντιάσουμε πώς πάει το ζήτημα για κάποιον δήμο. Και αν, εσείς θα το κρίνετε, μπορώ κάτι σε συνεργασία με φυσικά με την πρωτοκαθεδρία του βουλευτή, δεν θα παίξω εγώ και τη σχέση Πανιμιάς, αλλά επειδή έχω καλή σχέση με τον Καπάτο, τον άνθρωπο, τον ευγενέστατο κλπ. Μπορώ να του πω εγώ την ψήφια και Πανιμιά, και αν νομίζετε τώρα ή σε κάποιες μέρες χρειάζεται κάτι που θα θέλαμε να πάτε στον Υπουργό του Προεδρικάκου, αυτό. Κάτι ρεαλιστικό φυσικά, ας πούμε. Ή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Εσωτερικών. Ή υπάρχει κάποιο δικό σας έγγραφο που θέλετε να το θέσουμε υπόψη με τη μία ή την άλλη υπόψη. Εγώ είμαι στη διάθεση. Να είμαστε καθαροί, σας το λέω την Declaré και φυσικά με την πρωτοκαθεδρία και τα λοιπά του βουλευτή του Κεφαλονιάς. Δεν πρόκειται να το παίξω βουλευτή Κεφαλονιάς. Αυτό. Κύριε Μπαλάφα, καταρχήν να σας καλωσορίσω στον εσείς στον Δήμο. Ξέρω ότι έχετε παίξει καθοριστικό ρόλο για τη διάσταση του Δήμου. Είναι γνωστό σε όλους μας. Είναι ευτύχημα που η Κεφαλονιά διασπάστηκε σε τρεις δήμους, γιατί έτσι όπως ήταν η διοίκηση, ανεξάρτητα ποιος θα ήταν δήμαρχος, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την πληθώρα των προβλημάτων που υπήρχαν και υπάρχουν στο νησί, λόγω των απομακρυμένων αποστάσεων και λόγω της διαφορετικότητας των προβλημάτων που υπάρχουν. Εκείνο όμως που υπάρχει, στους νεοσύστατους δήμους που ειδικά στο δικό μας, είναι ότι καταρχήν έγινε γρήγορα η διάσπαση του Δήμου με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην έχουν λυθεί νομικά ζητήματα όσον αφορά τη διοίκηση και των αυτών των Δήμων καθεαυτών αλλά και των νομικών προσώπων που διέρχονται τα διαδημοτικά όργανα, δηλαδή οι συνδέσμοι που έχουν ονομαστεί τώρα.
Με αποτέλεσμα να υπάρχουν νομικά κενά για να μην μπορούν έτσι και αυτά να διοικηθούν όπως πρέπει. Αξίζει να σας πω και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς μέχρι και την αρχή του χρόνου διοικούμαστε με εγκυκλίες που βγαίνανε και ανερούσε η μία την άλλη. Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Επίσης, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η άλλη διασπασμένη δήμη, περισσότερο τις Βόρειες και τις Νότιες Κέρκυρας και εμείς εδώ στην Κεφαλονιά, ακόμα περισσότερο και από το Λιξούρι και σε κάποιες περιπτώσεις και από το Αργοστόλι, είναι η υποστελέχωση. Εμείς έχουμε φοβερό πρόβλημα στην υποστελέχωση. Δεν έχουμε επάρκεια σε καμία από τις υπηρεσίες μας. Με αποτέλεσμα, οι ανάγκες είναι τόσες μεγάλες και τόσες πολλές όσον αφορά τη διοίκηση αυτού καθεαυτού του Δήμου αλλά και την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που υπάρχουν. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υποδομών, προβλήματα διοίκησης χωρίς προσωπικό και χωρίς τεχνογνωσία του προσωπικού, γιατί το προσωπικό μας είχε μάθει ένα αντικείμενο με αποτέλεσμα εγώ σήμερα να τους φτάω να μάθουν και να αντιμετωπίσουν 10 αντικείμενα. Έχουμε μία μηχανικό αξίζει να σας πω ότι έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της Κεφαλονιάς με τα περισσότερα αξιοθέατα. Η Κεφαλονιά, αν κάποιος λέει Κεφαλονιά, λέει το Δήμο Σάμις. Γιατί εδώ είναι η Αντίσαμος, ο Μύρτος, τα Σπήλαια, η Αγία Θυμία, το Φυσκάρδο, η Άσος. Και όλα σας πληροφορά, ας πω, καθίσουμε μέχρι το βράδυ, θα σας πω τα προβλήματα που έχουμε. Τεράστια προβλήματα. Και υποδομών και κυκλοφοριακά. Η Έρισσος διψάει, η Πύλαρος πνίγεται, η Σάμη είναι κατηλημένη. Δηλαδή σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες, τρεις δημοτικές ενότητες που έχει περιέχει ο Δήμος μας είναι τεράστια προβλήματα. Και δεν αντιμετωπίζονται εύκολα αυτά τα προβλήματα γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Εμείς, δηλαδή τώρα είχε αυτή την διρεκτίβα βγάλει ο Πρωθυπουργός ότι μέσα στο 2020 πάγωσε όλες τις προσλήψεις. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έχω ζητήσει από τον Καπάκο να η Δήμη διασπασμένη, ανάλογα τις ανάγκες τους, να είναι πρώτη σε προτεραιότητες της τελέχωσης. Και όχι μόνο μακροχρόνια, αλλά και άμεσα, με 8 μήνες συμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Πέρα από αυτούς που τις μόνιμους που θα πάνε μέσα σε υποβαθμοί, θέλουν 2 χρόνια τουλάχιστον, 1,5 με 2 χρόνια για να έρθουν στη θέση τους, αλλά τουλάχιστον με 8 μήνες συμβάσεις. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που έχει η Πύλαρος, ζητήσαμε γιατί είμαστε τελείως. Αξίζει να σας πω ότι στην καθαριότητα είχαμε έναν υπάλληλο μόνο από τη Σάμη μέχρι το πυργί μέχρι το Φυσκάρδο. Και λόγω της έκτακτης ανάγκης της Πυλάρου και λόγω των πλημμυρών, ζητήσαμε και πήραμε ένα πολιτικό μηχανικό. Να, παρακαλώ. Μικρό, παρακαλώ. Ναι. Εντάξει. 5 λεπτά.